στο περιοδικό Γάλα και τον Κώστα Μπουρούση έδωσε συνέντευξη, η οποία μίλησε για την περίοδο που εργαζόταν στην ΕΡΤ, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε εκεί μέσα, τη μεταγραφή της τότε στον Αντένα, αλλά και τη σεξουαλική παρενόχληση που είχε υποστεί. Τελικά τι πρέπει να έχει κανείς για να πετύχει στην τηλεόραση? Θεωρώ ότι είναι ένα μείγμα πραγμάτων, πρέπει να έχεις τύχη, κάποιον να σου ανοίξει την πόρτα και να έχεις πείσμα, να δουλεύεις σαν σκυλί, το επάγγελμα αυτό δεν έχει ωράριο ή αργίες. Θυμάμαι την περίοδο της ΕΡΤ είχα γυρίσει μετά από ένα μήνα αποστολή στη Σάμο, είχα πάει στη Λάρισα για τις κινητοποιήσεις των αγροτών, είχα επιστρέψει στην Αθήνα, είχα φύγει ξανά σε αποστολή. Εκείνον τον καιρό έλεγα ότι μάλλον κάτι λάθος έχω κάνει στη ζωή μου, όπως ένιωσα ασφυξία όταν η ΕΡΤ 1 και η ΕΡΤ 2 έγιναν ΝΕΤ και ξαφνικά έπεσαν όλοι στον ίδιο κουβάκι, και από εκεί που είχα φτάσει να κάνω ελεύθερο πολιτικό ρεπορτάζ, ξαφνικά με ξανάριξαν στην αρχή, σαν να είχα μόλις τελειώσει τη σχολή. Ένιωσα τότε ότι πληγώνομαι και δεν θέλω να κάνω αυτό το πράγμα, αναρωτιόμουν, έτσι είναι πάντα, σε μειώνουν και σε πάνε πίσω στο μηδέν. Με κάποιον τρόπο τότε διευθυντής ειδήσεων Κώστας Γιαννόπουλος μου ζήτησε να κάνω δοκιμαστικό για τις ειδήσεις. Κατά τύχη την προηγούμενη χρονιά είχα κάνει κάποια δελτία όταν έλειπε η παρουσιάστρια, ήταν σωτήριο για μένα. Ξεκίνησα λοιπόν να κάνω τα ρεπό της, αν αντέξεις τις δυσκολίες και καβαλήσεις το κύμα κάθε φορά, κάπως θα περνάς απέναντι. Ποιος υπήρξε καθοριστικός άνθρωπος για την καριέρα σας? Ήταν ο Κώστας Γιαννόπουλος στην ΕΡΤ, ένας καθηγητής από τη σχολή που με πρωτοπήγε στην ΕΡΤ και φυσικά ο Γιάννης Παπουτσάνης που με πήρε από την ΕΡΤ και με πήγε στον Αντένα, που το χρωστάω πάντα, ήταν η στιγμή της μεγάλης ευτυχίας επαγγελματικά. Επειδή ξεφύγατε από ένα σύστημα στο οποίο μάλλον δεν περνούσατε ιδηλιακά. Ένιωθα ότι θα με έσφαζαν στην ΕΡΤ, κάποια συγκεκριμένα ονόματα το είχαν πει κιόλας, ότι δεν θα μακροημερεύσω εκεί, άνοιξε μια πόρτα για μένα και φτούξε ελευθερία. Το γεγονός ότι είστε γυναίκα δημιούργησε ποτέ μια παραπάνω δυσκολία? Το μόνο δύσκολο είναι όταν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που νομίζουν ότι επειδή είσαι γυναίκα είσαι και επιρρεπής στο να ανέβεις και με άλλους τρόπους, και το θεωρούν δεδομένο. Προέκυψε και σε μένα να βρεθούν στο δρόμο μου 2-3 άνθρωποι που με προσέβαλαν με αυτόν τον τρόπο, άλλη δυσκολία δεν αισθάνομαι. Facebook, Twitter.